Ζάεφ, αλλά και κορυφαίων αξιωματούχων της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας βρίσκονται εντός των συμφωνηθέντων, βρίσκεται αυτή η ρητορική ή παρερμηνεύει τη συμφωνία. Και επίσης το σχόλιο σας για το χθεσινό συλλαλητήριο για το ίδιο θέμα, που έτυχε και τη στήριξη στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκινήσω από το δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας. Ξέρετε, έχω κατηγορηθεί ότι μπήκα στην πολιτική ως διαδηλωτής. Οπότε θα ήμουν ο τελευταίος ο οποίος θα έφερα την οποιαδήποτε αντίρρηση στο αναφέρετο δικαίωμα του κάθε πολίτη, όποια άποψη και αν έχει, να τη διαδηλώνει ελεύθερα. Και βεβαίως το ίδιο απαντώ και για τα χθεσινά συλλαλητήρια, παρά το γεγονός ότι είχαν μια ποιοτική διαφορά ευδιάκριτη σε όλους τους Έλληνες πολίτες σε σχέση με τα συλλαλητήρια του περασμένου Φλεβάρη. Είναι πλέον φανερό, και δεν αναφέρομαι μόνο στην έλλειψη μαζικότητας, είναι φανερό ότι ενώ τον περασμένο Φλεβάρη είχαμε μια συμμετοχή πολιτών που έχουν μια σεβαστή, διαφορώ με την άποψή τους, αλλά σεβαστή άποψη και ευαισθησία για το κρίσιμο θέμα της ονομασίας της γείτονος χώρας. Εν τούτης, χθες δεν είδαμε ανθρώπους με παρόμοιες ευαισθησίες, αλλά είδαμε τα συλλαλητήρια αυτά, το συλλαλητήριο αυτό, να παίρνει χρώμα και μορφή από ακραία στοιχεία. Και θέλω να απευθυνθώ για άλλη μια φορά με αυτή την ευκαιρία σε όλους τους συμπολίτες μας που έχουν το δικαίωμα να έχουν ευαισθησίες ιδιαίτερα στα εθνικά θέματα, που αφορούν το εθνικό μας παρόν και το εθνικό μας μέλλον. Και θέλω να τους πω ότι βεβαίως πρέπει να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάποιους μικρές ομάδες οι οποίες βρίσκουν την ευκαιρία να αναδείξουν μια ρητορική του μίσους, γιατί αυτό κάνουν. Κυρίως όμως θέλω να τους πω ότι στα εθνικά θέματα κανείς δεν πρέπει να παίζει με τις ευαισθησίες τους. Έχουμε μπροστά μία πολύ σημαντική, κατά τη γνώμη μου, ιστορική σημασίας συμφωνία, η οποία αν επικυρωθεί βεβαίως από το δημοψήφισμα στη γείτονα χώρα και αν ολοκληρωθεί η συνταγματική μεταρρύθμιση και η αλλαγή της συνταγματικής ονομασίας που απαιτεί 2/3, δεν είναι εύκολο πράγμα, εν τούτης θα δώσει μια μοναδική ευκαιρία στη χώρα. Μια μοναδική ευκαιρία στη Θεσσαλονίκη, μια μοναδική ευκαιρία στη Μακεδονία. Πρώτα και κύρια γιατί η συμφωνία αυτή διασφαλίζει πλήρως την ιστορική παρακαταθήκη, την ιστορία της αρχαίας ελληνικής Μακεδονίας, η οποία βεβαίως της αρχαίας Μακεδονίας, η οποία είναι ελληνική και είναι στοιχείο της ταυτότητας, της εθνικής μας ταυτότητας. Δεύτερον, διότι ανοίγει το δρόμο στη Μακεδονία, στη Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα, να αποτελέσει την ατμομηχανή της ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής, στη Θεσσαλονίκη να γίνει πρωτεύουσα των Βαλκανίων, αλλά και στην Ελλάδα να αναβαθμίσει τον γεωπολιτικό της ρόλο ως μια ηγέτιδα δύναμη στην περιοχή των Βαλκανίων. Τέλος, σε ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος του ερωτήματός σας, δεν θέλω να μακρηγορώ γιατί φαντάζομαι θα υπάρξουν και άλλες ερωτήσεις για το μακεδονικό. Σε ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος του ερωτήματός σας, να σας πω ότι παρακολουθούμε την ρητορική των γειτόνων μας. Κατανοούμε ότι βρίσκονται σε μια προεκλογική διαδικασία. Έχουν τα άγχη τους σε σχέση με το δημοψήφισμα. Ορισμένες φορές πράγματι αυτή η ρητορική περνάει τα συμφωνηθέντα πλαίσια αυτά της συμφωνίας. Και να είστε βέβαιοι ότι όχι απλά παρακολουθούμε, αλλά επισημαίνουμε κιόλας διαρκώς ότι θα πρέπει όλα όσα λένε, παρά το ότι έχουν προεκλογική διαδικασία, να μην υπερβαίνουν τα συμφωνηθέντα, να βρίσκονται μέσα στα όρια όλων όσων έχουμε συμφωνήσει.